Αν θέλετε να δείτε στα όρια του ένα ντέγε οχτάρι μονοφασικό, μείνετε μαζί μας γιατί σας έχουμε και πάρα πολύ ευχάριστα νέα. Συνεχώς μου ζητάτε να ενταχθείτε σε επιδοτούμενα προγράμματα. Γιατί θεωρείτε ότι επειδή τα budget είναι οριακά ή καμιά φορά η μελέτη σας είναι οριακή σε σχέση με την απόσβεση, θέλετε ένα μεγάλο ποσοστό να το καλύψει το κράτος για να μπορείτε να είσαστε σίγουροι και ότι δώσατε λίγα λεφτά, αλλά και ότι θα κάνετε απόσβεση. Έτσι λοιπόν έχουμε μία συνεργασία έκπληξη, την οποία θα σας αποκαλύψω σε ένα από τα επόμενα βίντεο κοντά στο Πάσχα, και έχει να κάνει με γενικότερα συστήματα μονώσεων, θερμοπροσώψεις, και μπορείτε να ενταχθείτε ακόμα και στο Εξοικονομώ, αλλά και σε Net Metering, και γενικότερα είναι μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι τιμές είναι στο πάτωμα αντίστοιχα. Δεν σας λέω άλλα γιατί θα σας κουράσω. Πάμε να δούμε τον Day, τον Inverter, ο οποίος Day, τέλος πάντων όπως θέλετε τον λέτε, είναι ένα μηχάνημα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι κορυφαίο. Ένας από τους ελάχιστους inverter, ο οποίος έχει όλες τις πιστοποιήσεις και για την Ελλάδα αλλά και γενικότερα. Έχει πάρα πολλά ασφαλιστικά. Αυτός ο όγκος που βλέπετε, δηλαδή σε έναν οχτάρι που είναι ιδιαίτερα πολύ μεγάλος, υπάρχει γιατί είναι γεμάτος ασφαλιστικά, δεν μπορείτε να του κάνετε ζημιά. Με ένα αντικεραμικό αυτός ο inverter πάει για πάντα. Εδώ λοιπόν θα πούμε για αυτόν τον inverter λοιπόν ότι έρχεται σε μια τιμή η οποία δεν θα σας την πω με ακρίβεια γιατί θα αλλάζει και θα προσπαθήσουμε να βρούμε ακόμα καλύτερες τιμές. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έρχεται σε περίπου 3.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, αναλόγως τη διαθεσιμότητα δηλαδή και αναλόγως τη στιγμή που θα μιλήσουμε θα σας πω με ακρίβεια την τιμή του και είναι εννοείται άμεσα διαθέσιμος. Για κάθε απορία σας μπορείτε να με βρείτε στο τηλέφωνο που βλέπετε κάτω στην οθόνη και αν θέλετε να προμηθευτείτε κι εσείς τον ντέγε στα 8 kW και όχι μόνο στα 8 και στα 10 και στα 12, μετά τα 12 να ξέρετε οι inverter πάνε σε υψηλή στάση της μπαταρίας, δεν προτείνεται τουλάχιστον για ένα οικιακή, για μια οικιακή χρήση και στα επόμενα βίντεο θα δείξουμε και ντέγε μπαταρία σε πάρα πολύ καλή τιμή. Έτσι κάνω έναν αγώνα αυτή τη στιγμή και προσπαθώ να φέρω μηχανήματα τα οποία είναι κορυφαία. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε ένα τεστ και με μπαταρία αλλά και με grid. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπουμε εδώ πέρα ο inverter έχει ένα πράγμα σαν στροφόμετρο ή σαν κοντέρ που μας δίνει το ποσοστό ανοχής σε κάθε του λειτουργία. Δηλαδή για παράδειγμα εδώ μας λέει ότι παίρνει 7.000 W από το δίκτυο αυτή τη στιγμή και στο σπίτι δίνει 4,3. Στην μπαταρία επίσης ότι φορτίζει με 2 kW την ώρα. Και από τα πάνελ παίρνει μόλις 350 W. Επειδή είναι απόγευμα τώρα, έχει πέσει λίγο ήλιος. Πάμε λοιπόν να δούμε τις αντοχές του στην μπαταρία επάνω καταρχήν και μετά θα το δούμε και on-grid. Λοιπόν, θα δώσουμε το θερμοσύμφωνο που είναι 4.000 W και 4 θα πάει κατευθείαν δεν είναι ακριβώς 4.000 W, είναι 7,7 αυτή τη στιγμή. Πάμε από τα 7,7. Αν δεν με εμπιστεύετε στις μετρήσεις που κάνω, δεν μπορώ και πολύ μέτρο να είχα στα χέρια μου και αυτό θα μπορούσε να είναι πειραγμένο. Εγώ σας λέω εδώ τι βλέπω, 9,2, 9,3 και πάμε πιο πάνω. Δεν έχουμε άλλα φορτία να δώσουμε. 10,4. Το πιστολάκι που είναι, για φέρε το μέσα από το δουλεύει. Είναι μέσα. Ναι. Να βάλουμε και ένα σεσουάρ. Ναι. 11 kW και ακόμα πάει. Έχεις κάνει zoom. Φέρ' το να το δείξουμε. Φέρτε να το δείξουμε. Ένα, δύο. Βλέπετε εδώ 11 kW και συνεχίζει. Πάμε να δούμε λοιπόν, να του βάλουμε έξτρα φορτία στα 12 kW
και πάλι δεν μπορέσαμε να πάμε παραπάνω. Έχουμε βάλει και το πλυντήριο πιάτων. Μάλιστα. 11,3 και πάλι δεν λέει να κάνει κάτι, κλείσε. Πάμε λοιπόν να δούμε και την μπαταρία. Θα βγούμε off-grid. Είμαστε 7,4. Βγαίνουμε off-grid. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 6,6. 7,4 πάλι πάει. Ωραία. Για πάμε. Δώσε. Βλέπουμε λοιπόν με μπαταρία, μασάει διαφορετικά. Στο 9,8 και κλείνει. Το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι τόσο ογκώδες γιατί είναι full στα ασφαλιστικά. Και είναι και τόσο βαρύ γιατί γενικότερα δεν μπορείτε να του κάνετε τίποτα. Δηλαδή, με ένα σύστημα αντικεραυνικών στα σημεία που πονάει, στα πάνελ δηλαδή και στο δίκτυο, είναι για μια ζωή. Είναι IP65 και δεν έχει ανάγκη ούτε από σκόνες ούτε από υγρασία. Δηλαδή εδώ πέρα είναι όλα σφραγισμένα μέσα, ποτέ δεν θα σκουριάσει μια πλακέτα ή θα γεμίσει σκόνη. Οι ανεμιστήρες εδώ πέρα ψύχουν στην ουσία ένα λάκτη, δηλαδή ψύχουν εδώ πέρα κάτι αλουμίνια τα οποία αυτά ακουμπούν στην πλακέτα μας και μεταδίδουν τη θερμότητα επαγωγικά. Δηλαδή δεν περνάνε σκόνες μέσα και δεν φυσάνε οι ανεμιστήρες μέσα την πλακέτα μας. Και γενικότερα είναι ένα εργαλείο το οποίο δεν μπορείτε να του κάνετε ζημιά. Επίσης είναι και πάρα πολύ ανεκτός ο θόρυβος που παράγει. Δεν δουλεύουν συνέχεια τα ανεμιστηράκια του. Να, παίρνουν λίγο μπροστά, ψύχουν και ξανασβήνουν. Δεν είναι όλη τη μέρα να τα ακούς ή όποτε έχει ήλιο. Πάμε να δούμε όμως και μέσα τις συνδέσεις που έχουμε κάνει και να σας πω κιόλας ότι εδώ πέρα μιλάμε για ένα μηχάνημα, είδατε, με ΔΕΗ επάνω πήγαινε 11 κιλοβάτ και δεν καταλάβαινες τίποτα και χωρίς ΔΕΗ φτάσαμε στα 9,5 περίπου για να καταλάβει και να πέσει με την μπαταρία του. Οπότε καταλαβαίνετε, ένα μηχάνημα όταν λέμε 8 κιλοβάτ, το δουλεύετε στα 8 κιλοβάτ. Δεν υπολογίζετε 8 να το πάμε στα 7 ή στα 6 για να κρατήσει περισσότερο. Το ίδιο και στα φωτοβολταϊκά. Έχει 8,8 αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 8,8 βολτα μπερ στα φωτοβολταϊκά, που αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να το πάτε ακριβώς 8,8. Και 8,9 δηλαδή να το πάτε, είναι μηχάνημα το οποίο δεν θα πάθει τίποτα. Βλέπουμε λοιπόν εσωτερικά, έτσι εδώ πέρα, ότι έχουμε τους πόλους της μπαταρίας, ένα 17 κλειδί, το οποίο είναι έτσι πραγματικά αρκετά μεγάλο. Πόσες εδώ πέρα επαφές, βλέπετε εδώ πέρα τι αισθητήρες και τι δεδομένα μπορούμε να πάρουμε από αυτό τον inverter. Επίσης εδώ βλέπουμε ότι για τον κάθε MPPT δεν έχει δύο κανάλια, δηλαδή δεν έχει δύο εισόδους και μάλλον, ναι, μία είσοδο και μία έξοδο, αλλά έχει τέσσερα. Δηλαδή εδώ πέρα μπορούμε να φέρουμε από δύο string, τα οποία να μην κουράζουμε τις επαφές, δηλαδή να μοιράσουμε 2 κιλοβάτ εδώ, 2 κιλοβάτ εδώ, 2 κιλοβάτ εδώ και 2 κιλοβάτ εδώ. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα είναι PV2 συν PV2 πλην, PV1 συν PV1 πλην. Δηλαδή έχει 2 MPPT, ο οποίος 2 MPPT έχει από 4 επαφές στον κάθε MPPT. Εδώ λοιπόν βλέπουμε πως έχουμε φέρει τι το line είναι, αυτό είναι το δίκτυο. Αν θέλετε να το συνδέσετε μόνο σας, θα έλεγα ότι δεν προτείνεται, αλλά σε αυτό το μηχάνημα δεν θα μπορέσετε να κάνετε και εύκολα ζημιά. Δηλαδή αν θέλετε κάποιος να τον πάρει για να το προσπαθήσει μόνος του, είναι μηχάνημα το οποίο θα έλεγα ότι μπορεί να σας παιδέψει λίγο παραπάνω, γιατί δεν θα πάρει μπροστά αν δεν τα έχει όλα τέλεια. Εμένα για παράδειγμα, όταν το έβαλα την πρώτη μέρα το ρεύμα από το line in και το ρεύμα της εξόδου, ενώ μου έπαιρνε μπροστά και μου έκανε αυτή την μετάβαση, δεν μου έδειχνε τίποτα η οθόνη. Και αυτό γιατί έχει AI και σου λέει, τι με θέλεις, για να παίρνω ρεύμα από το δίκτυο και να στο δίνω εσένα, ούτε μπαταρία, ούτε φωτοβολταϊκά, κάτι δεν έχεις κάνει καλά, άνθρωπέ μου. Δεν θα σε αφήσω εδώ να δεις τις μπάρες να γεμίζουν για να μιλήσεις με τον τεχνικό σου. Θα δουλέψει μεν, δεν θα σε προβληματίσει ότι δεν εργάζεται, δεν δουλεύει, αλλά θα σου βγάζει ένα αλάρμ το οποίο σου λέει ότι κάτι δεν έχει συνδέσει σωστά, κάτι δεν πάει καλά. Θέλω είτε μπαταρία να δουλέψω ως UPS, είτε φωτοβολταϊκά, χωρίς μπαταρία, να μπω υβριδικά εκεί πέρα και να σου κάνω την αφαίρεση από τα φωτοβολταϊκά στην ισχύ που τραβάς.
Έτσι λοιπόν, έχουμε λοιπόν και εδώ και την είσοδο της γεννήτριας, η οποία είναι σπάνιο σε inverter και φυσικά και το Wi-Fi, το οποίο δίνεται μαζί με κάθε inverter και θα το δούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Περίπου στο Πάσχα θα κάνουμε και ένα βίντεο το οποίο θα δείξουμε κάποια θερμομονωτικά υλικά. Συγκεκριμένα θα θερμομονώσουμε τον χώρο αυτόν εδώ πέρα τον οποίο βρισκόμαστε και θα δείξουμε και τις διαφορές πριν και μετά, πόσο κόστισε και τι χρειάστηκε για να γίνει αυτό, καθώς και κέλι φως, δηλαδή οτιδήποτε εντάσσεται στο εξοικονομώ, μπορείτε πλέον να με καλείτε και να παίρνετε πληροφορίες ακόμα και για εξοικονομώ και για θερμομονώσεις και θερμοπροσώψεις σε σπίτια. Έτσι αρχίζει και διευρύνεται το φάσμα, καθώς και για αυτοματισμούς σε σχέση με αυτόνομα και όχι αυτόνομα φωτοβολταϊκά. Μην ξεχνάτε, αν θέλετε να κάνετε net metering, ότι η προθεσμία λήγει 15 Μάη και αν δοθεί παράταση μέχρι 15 Ιουνίου. Θυμίζω, το τριφασικό μπορεί να φτάσει και τα 10 kW και το μονοφασικό τα 5 kW. Είναι επιδοτούμενα τα προγράμματα και το ποσό της επιδότησης θα εξαρτηθεί ανάλογα με το εισόδημά σας. Λοιπόν, κάντε λοιπόν follow στο κανάλι, κάντε sub, γιατί μην ακούτε την κοπέλα, έρχονται πολύ ενδιαφέροντα βίντεο. Και μεγάλες συνεργασίες. Περιμένουμε και ένα Van Roy, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι all in one και θα το δείξουμε εδώ πέρα και είναι power.